Κύριε Πρόεδρε, εγώ ονομάζομαι Μαρή Παπαρή και είμαι Γαλλής. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Μαρή Παπαρή. Ω Θεέ μου, όλος ετούτος ο πύργος της Βαβέλ που στον άνεμο βρέθηκε στο ιατρείο του Σώσου Φαμίδα. Και από ονόματα, κύριε Πρόεδρε, ούλα τους ένα και ένα, τι να σου πω, τέλος πάντων. Παρακαλώ, σινιωρίτα, συνεχίστε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ βρεθήκα στο ιατρείο του Μεσιέ Δοκτώρ για μια ιατρική συμβουλή, εκεί όμως περίμενε κάποιον άλλον, εξέταζε κάποιον άλλον, οπότε εμείς περιμέναμε avec Madame Σάρα, avec Αβιγέ Μεσιέ Κολοσούλτς για μια... Παρακαλώ, παρακαλώ. Αγβόιλαϊν. Σούλτς, φον Κολοδαχτήλ. Ωχ, σκεζομαι. Παρακαλώ, κύριε Σούλτς. Κύριε Σούλτς, αφήστε να διευθύνω εγώ. Συνεχίστε, κύριε Παπαρή. Παπαρή, Παπαρή, είμαστε πρέδρε. Και είχαμε πιάσει την κουβέντα, περιμέναμε. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, έσβησαν τα φώτα. Δεν είδα τίποτα. Άκουσα μόνο ένα φιλί. Μετά άκουσα ένα χαστούκι. Και όταν τα φώτα άναψαν, είδα Μεσιέ Σούλτς να τριβεί μαγούλα του. Αυτά. Δηλαδή, ούτε σένα φίλησε. Μας φωτίσατε κι εσείς. Πες μας, τουλάχιστον χριστιανή μου, τι νομίζεις ότι έγινε, πού πήγε το μυαλό σας. Για να σας πω την αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, εγώ στην αρχή νομίζα ότι Μεσιέ Σούλτς έδωσε φιλί στη Μαντάμ Σάρα και εκείνη τα χαμού που δεν της αρέσε και ότι προσβλήθηκε, του έριξε ένα χαστούκι. Γιατί άλλα μου έλεγε όταν είμαστε μόνες μας λίγο πριν ότι Μεσιέ Σούλτς είναι ωραίος άντρας και τον ήθελε, θα σου κάτσει στο λαιμό, αλλά είναι και λίγο σαυγογραμμής όπως είναι εδώ στην Ελλάδα, γιατί αντί να προτιμήσει εμένα που είμαι νέα, που είμαι ωραία, προτίμησε Μαντάμ Σάρα που είναι και γρία, ομοντιέου. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Κατάλαβες, κύριε Πρόεδρε. Τι θέλεις πάλι. Σάτυρος και ανώμαλος ο τύπος. Και μας το παίζει και θυγμένος από πάνω.